Στους 28 αυξήθηκε ο απολογισμός των νεκρών από την καταγγελόμενη από την Μόσχα ουκρανική επίθεση στο Λισιτσάνσκ, πόλη στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους ουκρανική περιφέρεια του Λουχάνσκ. Ανάμεσά τους και ένα παιδί. Αυτό ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής το Ρωσικό Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, που πρόσθεσε ότι 10 άνθρωποι διασώθηκαν κάτω από τα συντρίμμια του κτηρίου, στο οποίο στεγαζόταν ένα αρτοποιείο. Το Κίεβο δεν έκανε κάποιο σχόλιο για το περιστατικό, την ώρα που η Μόσχα καλεί την διεθνή κοινότητα να καταδικάσει την επίθεση εναντίον αμάχων. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δημοσιοποίησε την Κυριακή οπτικό υλικό από την δράση των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας για την καταστροφή ουκρανικών πυράβλων στο νότιο Ντόνετσκ. Σε άλλο δημοσιοποιηθέν βίντεο από την ίδια πηγή επίσης την Κυριακή, εικονίζονται ρωσικά πολεμικά ελικόπτερα να βάλουν κατά ουκρανικών στόχων και θέσεων του ουκρανικού στρατού στην περιοχή Κράσνη Λίμαν.